Πάντως η όλη συζήτηση, για να δώσουμε πάση στον κύριο Λαμπρούλη, ξεκίνησε γιατί συζητιόταν το θέμα του ΚΚΕ, ότι το τηλεφωνικό κέντρο το 2016 παρακολουθούνταν, κύριε Λαμπρούλη. Λοιπόν, το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει να πέσει άπλετο φως και στα ζητήματα των παρακολουθήσεων, αλλά κοιτάξτε και στο ζήτημα του σκοτεινού πλαισίου γύρω από το ζητήματα παρακολουθήσεων που συνδιαμόρφωσαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, όντως αυτό που είπατε ισχύει και έτσι είναι, το ξέρουμε όλοι, ότι η συγκεκριμένη πρόταση ήρθε στην συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε ξεκινήσει να εξετάζει το θέμα των παρακολουθήσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος την περίοδο του 2016, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας 2020. Και θεωρούμε ότι αξιοποιήθηκε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου τι, αυτό που λέμε λαϊκά, να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Και γι' αυτό αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και απέναντι στο αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Επιτροπή να συζητηθεί και βέβαια αποδεικνύεται τελικά, αποδείχτηκε και στην Επιτροπή με τις καταθέσεις, με τη συζήτηση που έγινε, ότι όντως υπήρχαν αυτές οι παρακολουθήσεις. Το ζήτημα είναι τώρα κατά πόσο και ποιοι θα πρέπει να ψάξουν, ενώ σε επίπεδο κράτους πλέον, κρατικών αρχών, υπηρεσιών, για να φέρουν στην επιφάνεια τους υπαίτιους αυτών των υποκλοπών. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Ράμο ή το αίτημά του, αυτό είναι θέμα της Επιτροπής. Σε μια άλλη συνεδρία της Επιτροπής μπορεί να κληθεί να καταθέσει αυτό που εκτιμάει να θέλει να καταθέσει. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια μεθοδευμένη κίνηση κατά τη γνώμη μας που έγινε στα πλαίσια της Επιτροπής που εξέταζε το αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις σχετικά με τις παρακολουθήσεις της Κεντρικής Επιτροπής, των γραφείων του κόμματος, προκειμένου να στην ουσία να μην πάρει θέση, αν θέλετε, απέναντι στο ζήτημα αυτό. Θέλω να πω ότι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία, η παρούσα κυβέρνηση, έκανε ακόμα ένα βήμα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της θεσμικής θωράκισης στην κατεύθυνση του να μην αναδεικνύονται οι υπαίτιοι των υποκλοπών. Έκανε ακόμα ένα βήμα παίρνοντας τη σκητάλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε στον άλλο θέμα. Κυρία Ράπτη, θέλετε μια πολύ. Κυρία Ράπτη, είναι και άλλα θέματα. Κυρία Ράπτη, είναι και άλλα θέματα. Σε όλα τα θέματα της πολιτικής μέσα από την όλη τραγικότητα του συγκεκριμένου θέματος, που όπως αναφερθήκατε για το μικρό κοριτσάκι, τι αναδεικνύεται. Εγώ δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Ας γίνουν οι έρευνες, γίνονται έρευνες, είναι σε εξέλιξη, ναι. Θα βγουν κάποια πορίσματα, θα τα εκτιμήσουμε, θα καταθέσουμε την άποψή μας. Το ζήτημα είναι ότι πίσω από αυτό ή με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, τα τραγικά αυτά συμβάντα, γιατί υπάρχουν και άλλα, έτσι δεν είναι, και στο παρελθόν, τι αναδεικνύεται, τι? Η πολιτική και που ακολουθείται στο μεταναστευτικό, οι ευθύνες οι τεράστιες που υπάρχουν και στις ελληνικές κυβερνήσεις, τη σημερινή και τις προηγούμενες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα, απέναντι στους μετανάστες. Μάλιστα. Γιατί, να σας πω, με συγχωρείτε, πείτε, κύριε Λαμπρούλη, γιατί η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυπεύθυνη για τη δημιουργία αυτών των μεταναστευτικών κυμάτων με τον πόλεμο, για παράδειγμα, στη Συρία και όχι μόνο, και από την άλλη μεριά παίρνει αποφάσεις, οι γνωστές Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2 κτλ., όπου εγκλωβίζει αυτόν τον κόσμο και παράδειγμα στην Ελλάδα. Κύριε Λαμπρούλη, βοηθήστε μας. Άρα λοιπόν, έχεις μια αντιλαϊκή, μια απάνθρωπη πολιτική που οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους βορρά, όχι μόνο σε συμφέροντα οικονομικά, αλλά και ακούστε μας, κύριε Λαμπρούλη, σε τέτοιες τραγικές καταστάσεις. Κύριε Ράπτη, έχουμε 10 λεπτά. Η ιστορία Καλογρίτσα, Παπά κτλ. Έχει οδηγηθεί εκεί που έχει οδηγηθεί. Αναμένονται το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει στο ειδικό δικαστήριο η υπόθεση αυτή, λοιπόν, να βγουν κάποιες αποφάσεις. Το ζήτημα είναι ποιο, ότι και με την υπόθεση Καλογρίτσα και με αντίστοιχες μικρότερες ή μεγαλύτερες υποθέσεις γύρω από το χώρο του ελέγχου, αν θέλετε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κρύβονται τεράστιοι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα και τις εκάστοτε κυβερνήσεις που με τις πολιτικές τους θέλουν να ευνοήσουν συγκεκριμένους επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Καλημέρα σε όλους σας. Το ζήτημα είναι κατά πόσο γεια σας, η λειτουργία αυτών των ΜΜΕ είναι προς όφελος του λαού ή όχι. Κλείσαμε.